Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Σήμερα η τελετή αυτή, η εκδήλωση, είναι αφιερωμένη στο προσωπικό του κινήματος οικολόγων. Είναι η βασιλόπιτα του προσωπικού του κινήματος οικολόγων στην εργασία πολιτών. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που τόσο στα γραφεία εδώ τα κεντρικά του οικολόγων του κινήματος, όσο και στα επαρχιακά γραφεία, αλλά και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των προσωπικών που βρίσκεται εκεί, εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση των στόχων και των πολιτικών δραστηριοτήτων και σχεδιασμών του κινήματος οικολόγων στην εργασία πολιτών. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ως πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, μην το ξεχάσουμε. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σήμερα και να τους ευχηθούμε καλή νέα χρονιά. Αλλά όπως είπε και ο Πάτερ προηγουμένως, μόνο με τις ευχές δεν γίνονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται και πολύ σκόπος. Πολύ σκόπος, γιατί οι στόχοι μας είναι ψηλοί, είναι καλοί και τα καλά κόπισκτονται, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόνοι, και έτσι είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που την βιώνουμε καθημερινά. Οι στόχοι του κινήματος μας για τη νέα χρονιά είναι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των απλών πολιτών ενάντια στα οποιαδήποτε ισχυρά συμφέροντα. Εμείς είμαστε οι καλοί. Οι αντίπαλοι μας είναι οι κακοί. Και είναι ένα συμφέροντα τα οποία καταπιέζουν τους απλούς πολίτες, καταπιέζουν τη φύση, καταπιέζουν το όραμα μας για μια ελεύθερη και δημοκρατική Κύπρο. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Θέλουμε να στηρίξουμε σε αυτή τη χρονιά την πρόθεση της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, η υλοποίησή του. Αλλά πρέπει να πω και στα θέματα του περιβάλλοντος, ότι είναι μια κρίσιμη χρονιά, γιατί είναι η τελευταία χρονιά που είναι το 2020. Οπότε η Κύπρος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μια σειρά από υψηλές προδιαγραφές και στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δυστυχώς βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ πίσω. Όπως είπα και στον Υπουργό Περιβάλλοντος στις προάλλες, πρέπει μέσα στο 2019 η Κύπρος να κάνει ένα περιβαλλοντικό άλμα. Διαφορετικά θα βρεθεί εκτός της πρώτης γραμμής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιβάλλον. Και εμάς είναι υποχρέωση μας ως κίνημα οικολόγων να πιέζουμε την κυβέρνηση, να πιέζουμε την κοινωνία, να πιέζουμε την οικονομία να κάνει αυτό το περιβαλλοντικό άλμα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και πάρα πολλές προκλήσεις ενώπιον της Βουλής, ενώπιον της κοινωνίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια που υπάρχει ακόμα σε πολλές ομάδες του πληθυσμού. Και πρέπει να πω ότι εδώ γίνεται αξιόλογο έργο από την πλευρά των εργαζομένων του κινήματος, προσφέροντας βοήθεια σε εκατοντάδες οικογένειες που περνούν δύσκολες ώρες σε συνθήκες ακόμα οικονομικής κρίσης. Εύχομαι λοιπόν στο προσωπικό του κινήματος κουράγιο, αντοχή, πρώτα απ' όλα να μας αντέχουν εμάς που δίνουμε τις οδηγίες και που ζητούμε περισσότερους κόπους, και να έχουν υπόψη τους ότι με τους περισσότερους κόπους έρχονται και τα καλύτερα αποτελέσματα. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τους δημοτικούς μας συμβούλους που κάνουν εξαιρετική δουλειά, τους δήμους που εκπροσωπούν το κίνημα οικολόγων σε εργασία πολιτών, και όλους εσάς τους εθελοντές που προσφέρετε και από τον ελεύθερο σας χρόνο για την επιτυχία των στόχων του κινήματος. Καλή χρονιά, πράσινη χρονιά, οικολογική χρονιά, σε μια Κύπρο ελεύθερη από την κατοχή, από τον επιτισμό και από τον κίνδυνο του τοπικού επεκτατισμού.